Όπως είπαμε και νωρίτερα, στο ξεκίνημα, στον πρόλογο της σημερινής εκπομπής, από σήμερα και μια φορά το μήνα ξεκινάμε τα live session του TV World εδώ στη σκηνή του Remedy, σε συνεργασία με το Uncle Chronis Tattoo Studio. Σήμερα, πρώτη στα live, εμφανίζονται οι Full House Brew Crew. Πάμε να τους δούμε. Are you ready for... Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο TV World του Mad και του Metal Hammer. Όπως είπαμε και νωρίτερα, ξεκινάμε μια νέα σειρά live session σε αυτή την 20η σεζόν του TV World και ποδαρικό μας κάνουν οι Full House Brew Crew, οι οποίοι και θα εμφανιστούν σε λίγο ο Βαγγέλης ο Καρζής, frontman του συγκροτήματος μαζί μας. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Χάκο, τι κάνετε? Καλά, καλά, εσείς? Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Βαγγέλη, έχουν περάσει 7 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το Betty Toll, το προηγούμενο άλμπουμ των Full House Brew Crew. Πόσο σου έλειψε αυτό το συγκρότημα? Η αλήθεια είναι ότι μου έλειψε αρκετά το ενεργό στοιχείο περισσότερο, το να βγούμε για συναυλία, γιατί όλα αυτά τα χρόνια έγραφα μουσική και προσπαθούσα να εξελιχθώ και να μάθω πράγματα, είτε κιθαριστικά, είτε στα φωνητικά, είτε ακόμα συνθετικά. Άρα πάντα είχα μια επαφή, πάντα υπήρχε αυτό το πράγμα. Αλλά η βασική μου προτεραιότητα ήταν όλα αυτά τα χρόνια, ήταν η Rotten Christ. Άρα πρώτα ήταν αυτό, αλλά εντάξει, το να, σαν μουσικός θες να είσαι πάνω στη σκηνή, αυτό σε νοιάζει πάρα πολύ. Και είμαι μια πολύ ωραία μπάντα, άρα δεν έχω και πολύ παράπονο, δηλαδή, που υπήρχε τόσο μεγάλη αποχή. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια, όπως είπες και εσύ, η προτεραιότητά σου ήταν η Rotten Christ. Φαντάζομαι πως είναι ένα και μεγάλο σχολείο η Christ όσον αφορά την συναυλιακή τους δραστηριότητα, όσον αφορά τον χώρο, τον τρόπο με τον οποίο κινούνται μέσα στην σκηνή. Θέλω να μου πεις όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έμαθες και είδες από τους Rotten Christ όλα αυτά τα χρόνια, πώς θα τα ενσωματώσεις στους Full House Brew Crew? Κοίτα, ένα πολύ βασικό στοιχείο που έχουν οι Rotten Christ είναι τα πάρα πολλά live, τα συνεχόμενα πολλά live και προσπαθώντας να έχουμε πάρα πολύ καλή ποιότητα σε κάθε live, είτε έχει να κάνει με τη σκηνική παρουσία, είτε έχει να κάνει με τον ήχο, με το σύνολο της μπάντας. Άρα το πρώτο μάθημα και βασικότερο είναι να παίζεις πολλά live και να είναι πάντα καλά, όσο καλύτερα γίνεται. Μετά, όσο αφορά τη δισκογραφία, πρέπει να γράφεις καλούς δίσκους πάντα, να έχεις καλές παραγωγές. Φαίνονται πολύ βασικά για κάποιους, αλλά τελικά δεν είναι και τόσο κακό να τα ενσωματώσεις τελικά στην πραγματικότητά σου, γιατί πολλές φορές νομίζει ο κόσμος ότι τελικά χρειάζεται κάποιο άλλο πράγμα για να κάνεις, να γίνεις μεγαλύτερος ή για να καταφέρεις περισσότερα πράγματα. Και τελικά είναι τα πράγματα πολύ πιο απλά. Απλά πρέπει να επιμένεις και να προσπαθείς περισσότερο και σωστότερα και ξυπνότερα. Ποιο είναι λοιπόν το νέο πρόσωπο των Full House BC? Νέο πρόσωπο δεν θα το έλεγα, θα έλεγα εξελιγμένο πρόσωπο. Τώρα πλέον το στυλ παραμένει να είναι τα heavy riffs. Ως επιτοπλίστων φυσικά, όπως και στο πρώτο άλμπουμ, εκεί συνεχίζουμε. Τα βασικότερα στοιχεία που άλλαξαν είναι οι συνθέσεις, είναι πολύ, πολύ πιο όριμες από το πρώτο άλμπουμ. Τα φωνητικά είναι πιο ποικίλα, έχουμε πολύ μεγαλύτερη ποικιλία σε μελωδίες και σε πιο brutal φωνητικά. Και έχουμε και μεγαλύτερη ποικιλία και σαν στυλ κομματιών, δηλαδή ξεκινάμε από πάρα πολύ δυνατά κομμάτια και έχουμε μέχρι και πιο μέλο και τύπου μπαλάντα κομμάτια. Δεν τη λες μπαλάντα, αλλά το λες λίγο πιο χαλαρά όμως. Έχουμε δηλαδή και μεγαλύτερη ποικιλία. Το νέο άλμπουμ του συγκροτήματος, εξ όσων γνωρίζω, έρχεται προς το τέλος της χρονιάς, σωστά? Ακριβώς. Από την Rock of Angels θα βγει, από την Θεσσαλονίκη, την οποία θα ανακοινώσουμε το άλμπουμ, τον τίτλο και την ημερομηνία σύντομα. Ωραία, ωραία. Θα σας περιμένω όταν θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ για να μιλήσουμε πάνω στην νέα δουλειά αυτή, να το έχουμε ακούσει κιόλας. Σήμερα εδώ στο live session, τι έχετε ετοιμάσει για μας? Σήμερα αποφασίσαμε να παίξουμε το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ Betty Toll, που είναι το Black Empty Box. Okay. Πάμε να το δούμε, Βαγγέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν σήμερα εδώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τους Full House Brew Crew σε αυτό το πρώτο live session του καινούριου TV World. Πήγαμε. Tell it goes. It doesn't lie.
They saw me sighing, watching.